Συνεχίζοντας την παράδοση χρόνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως Άμμο Καπετάν Λαχανάς στο αμφιθέατρο του Άγια Νάκη στο Ανοβαθή αναβίωσε το έθιμο του Κλίδωνα και του Αφανού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σας και καλό καλοκαίρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως Άμμο Καπετάν Λαχανάς, πρωτοπόρος πάντοτε στα πολιτιστικά δρόμενα, καλωσορίζει και τη σημερινή σας παρουσία, γιατί πιστεύουμε σταθερότητα ότι προσθέτουμε ακόμα ένα λιθαράκι σε αυτό που αποκαλούμε παράδοση και που είναι πέραν προσώπων ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν μας, με τους προγόνους μας. Κλίδωνας είναι ένα έθιμο που επιβιώνει από την αρχαιότητα και τελείται στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο εμφανίζεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού του συζύγου. Ο Κλίδωνας εντάσσεται στην νεοελληνική ή λαϊκή λατρεία και ιδιαίτερα στα περιοδικά λατρευτικά έθιμα, όσα συνοδεύουν το εορτολόγιο και τις εποχές του έτους. Στην ίδια εκδήλωση, τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Σας ευχαριστώ πολύ που για ακόμη μια χρονιά μας εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας και σας περιμένουμε από Σεπτέμβρη να βρεθούμε ξανά στην αίθουσά μας. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, πώς πάει? Μια χαρά, μια χαρά. Καλά. Πώς πάνε οι δουλειές? Καλά, μια χαρά. Βασίλη, βλέπω το μουστάκι. Δεν παγάσα, δεν σε έχω δει ποτέ, ότι τρίχα δεν ξέχει ποτέ. Το έχεις πάντα περιποιημένο. Καλησπέρα. Γεια σου, Μανώλη, κάτσε. Τι μέρα κι αυτή σήμερα, βρε. Τι. Ζέστη. Όλη την ημέρα με το φκούλ του Σταρ. Αλόνιζα. Τι να κάνεις, ο Μανώλη, είναι εποχή τώρα. Μην πεις το όνομά του, βρω στο φλιτζάκι. Σίγουρα θα το βρεις. Περίμενε. Αλλά να ξέρεις ότι το αγαπάω πάρα πολύ. Από πού έρχεις, πώς την λένε? Μας το πω, πώς θα το δεις μετά. Παιδάκι μου, ήρθε να βοηθηθώ λίγο. Από κάπα. Από κάπα, ωραία. Κίτσο, Κίτσο. Ένα καφιδάκι για το κορίτσι. Τόσο γρήγορο, μπράβο. Ναι. Η Μαριγό, η Μικατίνα εύχε. Πήγαινε στα Δίνα. Καλέ, τι έπαθε αυτό? Πλεκτικής του καπετάν Λαχανά παρουσίασε τις χειροποίητες δημιουργίες του και είχε την ευκαιρία να απονείμει τιμητικά διπλώματα στα μέλη του. Και βέβαια όλα τα μέλη της αγαπημένης μου ομάδας που περάσαμε πολλές ώρες με όμορφες δημιουργίες προσωπικές αλλά και πολλές εθελοντικές δράσεις που για φέτος ήταν οι εξής. Σκουπάκια πλευκά στο τμήμα του νοσοκομείου μας για τους ασθενείς που τα χρειάζονται. Πλεκτά κορδελάκια 480 περίπου που χαρίστηκαν στο σύλλογο ΕΦΠΟ και μοιράστηκαν στις γυναίκες το μήνα Οκτώβρη που είναι για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.
Φτιάξαμε κορδελάκια με το σύμβολο της γυναίκας και με τη συνεργασία με το Δήμο Βαθέως στολίσαμε το δεντράκι της παραλιακής της πόλης μας. Και άλλες πράξεις αγάπης που δεν αναφέρονται εδώ γιατί είναι αγάπης και ανθρωπιάς. Τώρα θα κάνω την απονομή για τα πτυχία μεταγωγής. Η Ευαγγελία Γερογιάννη, η Έφη Αξιώτου και ένα μικρό δωράκι από μένα. Η Μαρία Παπανικήτα. Η Λίλα Χαζίζη. Η Μαριέτα Ιβόγλη, η Βούλα Ιμανόλαρο, η Σοφία Διακογιάννη δεν είναι εδώ, η Αγγελική Σταθόρη. Είναι το πρωτάκι μου. Η Αγγελική Καψοπούλου. Το ραντεβού πλέον ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά στον ίδιο φιλόξενο χώρο του Αγιαννάκη στο Άνω Βαθύ.